Σε έξι συλλήψεις που σχετίζονται με τις πολύ νεκρές επιθέσεις στις Βρυξέλλες, φέρονται να έχουν προχωρήσει οι βελγικές αρχές. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα, οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν μεγάλης επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής στο κέντρο των Βρυξελών, στα προάστια Σάρμπεκ και Τζέτα. Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας μετά τις πληροφορίες ότι οι τρομοκράτες είχαν τοποθετήσει κάμερα και παρακολουθούσαν όλες τις κινήσεις του διευθυντή του πυρηνικού σταθμού. Στο πεδίο των ερευνών, πέρα από τον ταυτοποιημένο βομβιστή Χαλίντ Ελμπακράου, οι κάμερες ασφαλείας στο σταθμό Μάλμπεκ έχουν καταγράψει έναν άνδρα που μεταφέρει ύποπτη αποσκευή και ενδέχεται να είναι ζωντανός. Παράλληλα, οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του μυστηριώδους άνδρα με το καπέλο που φέρεται να διέφυγε μετά το χτύπημα στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Μετά τις τελευταίες τραγικές εξελίξεις, οι Υπουργοί Εσωτερικών Γιάν Γιαμπόν και Δικαιοσύνης Κοεν Γκένς υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το Βέλγο Πρωθυπουργό Σαρ Μισελ.